Μικρό μου Καστελόριζο, είσαι μαργαριτάρι. Σε κυνηγούν βασίλεια, ποιος θα σε πρωτοπάρει? Δική του ιστορία που δεν μοιάζει με τα άλλα νησιά. Καταρχήν ήταν πάρα πολύ πλούσιο. Εάν κανείς πιάσει και δει την καστελοριζιακή εντυπωσία, δεν θα το πιστέψει. Είναι η γυναίκα, είναι φορτωμένη από μάλαμα και άσημα. Όλα αυτά ήταν ανεκτιμήτου αξίας, τα μάζευαν από μικρές γυναίκες, προετοίμαζαν την πρίκατας. Ο γάμος στο Καστελόριζο είναι μια ολόκληρη ιστορία. Να πάμε στις νύφες, να έρθουμε από του γαμπρού, να τραγουδήσουμε τα τραγούδια και τα πενέματα που έχουν το Καστελόριζο, τόσο για το γαμπρό, τόσο και την νύφη, τα πενέματα. Πάδες, οι ναυτικοί, οι βαρκάνιδες ζούσαν σε αυτόν εδώ τον χώρο. Στον άλλο χώρο ζούσαν οι έμποροι και τα λοιπά. Εκεί έξω ήταν οι καπετάνοι. Ήταν όλοι καθισμένοι, τους θυμάμαι, έξω από τα καφενεία με τις βρακούλες, να σηκώσει το πόδι και το πού και τα κλειπάει τον Αγγελέ. Νοτιάς πήρε φουρτούνα. Όχι, εμείς θα μολάρουμε αύριο πρωί. Τα δικά τους είχαν και έβλεπες ωραία πράγματα. Μονιασμένα, αγαπημένα δεν είχαμε αυτό. Όταν έθελαν να βρουν ταξίδι, δηλαδή να πάνε φορτώσουν και να μεταφέρουν την πραγμάτια, τι έκαναν? Εφώναζαν ένα λωστρό και του λέει, πήγαινε να βρεις 4 και φεύγουμε τη Δευτέρα. Σου δίνω 20 λίρες να αφήσεις στο σπίτι σου. Στην Αλεξάνδρα θα σε δώσω 20 λίρες να ψωνίσεις για το σπίτι σου και όταν γυρίσω πίσω θα σου δώσω τις άλλες 20 λίρες. Αγαπούσαν το πλήρωμα. Εσκέπτοτο την οικογένεια του ναύτη του. Γενικός κανόνας αυτός. Δεν είχε εξαίρεση. Εφέρναμε τα πανιά και όταν δεν είχε, θα μου πεις, καιρό, είχε λοιπόν τετράκοπο. Και αλλάζαν κάθε τόσο από την τετράκοπο. Όργωναν την Μεσόγειο τα καράβια τους. Από την Τουρκία
εφαίνανε ξυλία αυτά και από τη, ήταν στην Αίγυπτο, και από την Αίγυπτο εφαίνανε τρόφιμα και, κάρβουνα και λοιπά. Ζούσαν πολύ ωραία, δεν είχαμε κακές ημέρες. Ζούσαμε, πώς να σας πω, με όλα τα αγαθά. Και καλοί χριστιανοί, κάτι εκκλησίες βλέπετε, βλέπετε και λέτε αυτό το μικρό νησί. Δεν είχαν μηχανές. Με καλό καιρό εφεύγαν και με καλό καιρό εφεύγαν. Κάποτε όμως είδαν ότι τα βαπόρια και τα καΐκια και τα λοιπά, λέει να πουλήσουμε τα καΐκια μας να πάρουμε ένα βαπόρι. Ναι. Ήρθε ένας. Ήρθε λιμάνι και έκανε ένα γύρο στο λιμάνι και βγήκαν αυτοί από τα καφενεία, οι καπετάνοι, οι στρώμοι, με τους αυτούς, με τα αυτά τους. Παιδιά, πω πω! Να πάμε να φέρουμε βαπόρια. Την τρίτη μέρα που έκανε βόλτα το καϊκί, το βαπόρι αυτό εδώ μέσα, χάλασε μηχανή. Βγάζει λοιπόν ο καπετάνιος αυτό να τα φτιάξει, να τα διορθώσει τα αυτά. Δεν είναι διορθώνητο. Γυρίζει ένας και το λέει τον άλλο, σίδερα θα κάνουμε τα λεφτά μας. Το κακό παράδειγμα. Και άρχισαν να πουλούν και φεύγαν στην Αυστραλία. Εκεί κάνανε ένα καινούριο Καστελόριζο. Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Πέρθ, Κουίσλα και κάναν όλοι αμέσως συλλόγους. Συλλόγους και μαζεύαν λεφτά και στέλνανε. Σήμερα θα είναι 60 με 70 χιλιάδες. Στο Κάιρο είχαμε 5 αδελφότητες. Ο Γκάσα Τραπέζι, το μεγαλύτερο ευεργέτη του νησιού από την Αίγυπτο, έκανε μια εκκλησία, ο Γιώργης, μια ωραία εκκλησία. Έκανε τα σχολεία όλα. Έκανε εδώ κάτω μια νήπια αγωγείο. Έκανε πολλά πράγματα αυτός ο άνθρωπος. Έφυσε την περιουσία του όλη για το Καστελόριζο. Το σκέπτονται, το αγαπώ το νησί και έρχονται στο νησί. Ναι, το αγαπούν πολύ το νησί τους. Καστελόριζο ωραίο, Καστελόριζο μικρό. Σύμπου με την ελευθεριά σου την επήρες μοναχό. Και εδώ έκαναν παράσταση και διώξαν τους τόπους. Το καταφέρανε. Έγινε η παράδοση Καστελορίζου από τον Γάλλο στους Ιταλούς,
ή Τίτο περίπου στο 1920. Οι άνθρωποι εδώ στενοχωρήθησαν πάρα πολύ, δεν ήθελαν αυτές τις αλλαγές, έκαναν πολλές συναθρήσεις, ας τις πούμε διαμαρτυρίες, ότι θέλουμε να πάμε στη μητέρα Ελλάδα. Αυτό όμως δεν έγινε το ποτέ και ούτε μπορούσε να γίνει, ούτε αυτοί που διοικούσαν εδώ να δώσουν μία απάντηση, διότι και αυτοί είχαν άλλες διαταγές. Ζούσαμε με τον φόβο των Ιταλών, οι οποίοι ήταν πολύ σκληροί απέναντι στον λαό. Άλλαξαν την παιδεία, κατέληξαν τα ελληνικά γράμματα και έφεραν από την Ιταλία δασκάλους και δασκάλες. Άλλα ήθη και έθιμα μας τα έκοψαν. Και γι' αυτό ήταν πολύ φουρτισμένοι κατά των Ιταλών. Στις 21 Φεβρουαρίου του 1941 απεριβάστησαν οι Άγγλοι στην ανατολική πλευρά του νησιού που λέγεται Νύφτης. Νομίζαμε ότι ξαναγεννηθήκαμε. Μαζευθήκαμε όλοι, κραυγάζαμε, φωνάζαμε, κάναμε δοξολογίες, βοηθήσαμε τους Άγγλους. Δυστυχώς, μετά από δύο μέρες τους έδιωξαν. Ήρθαν οι Ιταλοί και τους έδιωξαν τους Άγγλους και άρχισαν οι Ιταλοί να μαζεύουν τον κόσμο. Μεταξύ αυτών ήμουν και εγώ, 20 τόσο εδώ. Μας πήρανε στη Ρόδο, μας δικάσανε 30 άτομα, εκτός τους άλλους που δίναν το παρόν κάπου 100 κάθε πρωί στο εδώ, και μας στείλανε στις φυλακές της Ιταλίας. Εκεί κάναμε πάρα πολλά και οι 30 κάναμε 3-3,5 χρόνια. Σκληρές φυλακές, κακές φυλακές. Κάναμε το σταυρό μας κάθε μέρα να την γλιτώσουμε. Την γλιτώσαμε και γυρίσαμε στην Αθήνα. Από την Αθήνα φύγαμε και ήρθαμε στο Καστελόριζο. Δεν είδα Καστελόριζο. Δεν υπήρχε Καστελόριζο. Πτωμαΐλα, Ρώμα, κακό, τα σπίτια ανοιχτά, κουρσεμένα, κλεμμένα, οι εκκλησίες, τίποτε. Όταν ήρθαν οι Άγγλοι, βομβαρδίσανε. Όταν γύρισαν οι Ιταλοί, βομβαρδίσανε. Έμειναν οι Ιταλοί. Και άρχισαν λοιπόν να έρχονται οι Άγγλοι, να βομβαρδίζουν οι Άγγλοι. Οι βομβαρδισμοί όταν ήταν αλληλέτη, δεν τους ενδιέφερε οι βόμβες που πέφτουν, αν πέφτουν σε ανθρώπους, μόνο να σκοτώσουν το κόσμο και να καταστρέψουν το νησί. Δεν έμεινε τίποτα. Δεν έμεινε τίποτα, σας λέω. Δεν έμεινε τίποτα. Πάρετε τίποτε μαζί σας, θα πάμε απέναντι στην Τουρκία μέχρι να κοπάσουν οι βομβαρδισμοί. Οι Τούρκοι δεν είχαν τόσο πολλά τρόφιμα για να καλύψουν τις ανάγκες αυτών όλων των ανθρώπων και άρχισαν να αυτούν. Το κατάλαβαν οι Άγγλοι και τους πάνε στην Κύπρο. Στην Κύπρο και τα ίδια. Και εκεί τα ίδια. Και από εκεί τους πήρανε
στα προσφυγικά στρατόπεδα Νουζέιρα της Παλαιστίνης. Εκεί οι άνθρωποι έκαναν σε σατήρια 2,5 χρόνια. Ήρθαν με αποστολές. Η πρώτη αποστολή, μόλις μπήκαν τρεις, έπαθαν καρδιακή προσβολή. Πού είναι το σπίτι μου, πού είναι τα πράγματα μας, τι έκλεισε, τι έγιναν τα πράγματα μας. Δεν είχε κανένα να δώσει απάντηση, διότι διοικητής ήταν ο Ασυντός και 4 εντύοι στρατιώτες. Η δεύτερη και τρίτη αποστολή, κάει και το καράβι, πνίγηκαν 35, κάηκαν άλλοι 20, από το κακό στο χειρότερο πήγαιναν. Ήρθαν κι αυτοί. Το είχαν τάξει στους Τούρκους οι Άγγλοι. Δεν πάμε πουθενά, μα θα πεινάσετε. Μα πεινάμε τώρα, του λέμε. Εδώ θα μείναμε. Η αγάπη προς το νησί του το κράτησε ζωντανό. Το κράτησε. Επένει αυτοί οι άνθρωποι, ναι, ξέρετε. Τώρα πάλι αρχίσουμε και ανεβαίνουμε. Βλέπω το νησί, ο τουρισμός. Ο τουρισμός θα μας κάνει πολύ καλά. Καστελόριζο, είσαι μαργαριτάρι, σε κυνηγούν βασίλεια, ποιος θα σε πρωτοπάρει. Μικρό μου Καστελόριζο, ψηλάνε τα βουνά σου, τσέχεις κορίτσες όμορφες, σε κόβουν τα κλαδιά σου. Όμορφο Καστελόριζο, με τα χρυσά βιβλία, η πόνη σου ακούστηκαν μέχρι την Αυστραλία. Ελληνικά, όλα, με κάθε, με την Ιταλία. Πας και τα βλέπεις και κλαις.